Αγάπη μου αγόρασε τις βέρες, για διακοπές δεν κάνουνε οι σέρες. Το νεφος της Αθήνας τρώει τις μέρες, σαν μάγνουμ μας γαζώνει με τις σφαίρες. Μανάρι μου μη σκέπτεσαι τις μέρες, τις διακοπές τις κάνουνε οι τρέλες. Σε ήχεις νιώσε με στις Σεϊχέλες, θα σε φιλώ σαν δέκα Εμμανουέλες. Μας μάγεψαν οι τρέλες στις Σεϊχέλες, για έρωτα χτυπάμε στο εξής καρτέλες. Οι ώρες δεν ματιάζουν ούτε οι μέρες, τι βρίσκουμε εμείς κάτω από τις ομπρέλες. Μας μάγεψαν οι τρέλες στις Σεϊχέλες, για έρωτα χτυπάμε στο εξής καρτέλες. Οι ώρες δεν ματιάζουν ούτε οι μέρες, τι βρίσκουμε εμείς κάτω από τις ομπρέλες. Αγάπη μου αγόρασε τις βέρες, για διακοπές δεν κάνουνε οι σέρες. Το νεφος της Αθήνας τρώει τις μέρες, σαν μάγνουμ μας γαζώνει με τις σφαίρες. Μανάρι μου μη σκέπτεσαι τις μέρες, τις διακοπές τις κάνουνε οι τρελές. Σε ήχεις νιώσε με στις Σεϊχέλες, θα σε φιλώ σαν δέκα Εμμανουέλες. Μας μάγεψαν οι τρέλες στις Σεϊχέλες, για έρωτα χτυπάμε στο εξής καρτέλες. Οι ώρες δεν μας νοιάζουν ούτε οι μέρες, τι βρίσκουμε εμείς κάτω από τις ομπρέλες. Μας μάγεψαν οι τρέλες στις Σεϊχέλες, για έρωτα χτυπάμε στο εξής καρτέλες. Οι ώρες δεν μας νοιάζουν ούτε οι μέρες, τι βρίσκουμε εμείς κάτω από τις ομπρέλες. Τι σαλτάρισμα είναι αυτό, Θεέ μου. Όλα σε χέλες βλέπουμε στον ύπνο μας. Πω, πω, αργήσαμε να πάμε για το νυχτοκάματο του τρόμου στο μαγαζί. Στο κυτρινό τιμένος
απαντώ. Καλώς το Βαγγελάκη, εμπαθώ ότι με ψάχνεις. Εδώ είμαι. Αφεντικό κήπο σε ρίφτη. Δεν το πιάσα καλά αυτό. Τι εννοείς δηλαδή ο κήπο σε ρίφτη? Από όσο να πούμε δεν αυξάνει στο ημερήσιο, να πούμε ποσό. Ο Βαγγέλας παίρνει πουλο. Τρελάθηκες ρε. Θα φύγεις. Και θα αφήσεις αυτό το μαγαζί ορφανό απ' τη φωνούλα σου. Σύντελθε ρε. Α, αφεντικό, κάτσε καλά. Όχι φωνούλα. Φωνάρα με 5 κιλά κρέση. Δεν μπορεί να πούμε να λέμε 50 καψουροτράγουδα τη βραδιά και να παίρνουμε ψυχία. Γιατί να πούμε εμείς δεν μπορούμε να πούμε να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες? Τι είμαστε, δεν δουλεύουμε? Δηλαδή Βαγγελάκι να πούμε, οι 5 χήνες τη βραδιά είναι ψυχία? Για το Βάγκο είναι, να πούμε δεν μπορεί ο φίλος μου ο Πάριος και ο Βοσκόπουλος να παίρνουν αξιοπρεπές με ροκάματο και εγώ να είμαι στα φασόλια. Δηλαδή? Δηλαδή αφεντικό, αύριο πάω στην τράπεζα να πούμε, σηκώνω το χαρτί γιατί βρέθηκε ένα μαγαζί εδώ στην οδό Ποσειδώνος που μπορεί να γίνει το πρώτο σκυλάδικο Αττικής και Βιωτίας. Αφού τη δομέ σαν τη φωνούλα μας την έχεις αξιολογήσει πολύ ξεφτύλα. Ψηλά τη χτίζεις τη φωλιά, Βαγγελάκη, πρόσεξε! Αυτά τα μαγαζάκια να συντηρηθούν και να βγούνε φέρνουνε πολύ μπικικίνι. Άλλωστε εσύ είσαι καλλιτέχνης. Το καλό που σου θέλω λοιπόν, μην ανακατευθείς με αυτές τις επιχειρήσεις. Θα βρεις τον πελά σου. Αφεντικό, επειδή είσαι καλός άνθρωπος και δεν θέλεις να μπλεκτώ, θα μ' ακουμπείς 30 τη βραδιά. Τι 30 ρε! Τρελός είσαι. Η νύχτα ρε υποφέρει ρε. Δεν υπάρχουν πια οι παλιές πράξεις. Δεν μπορώ ποτέ εγώ να δώσω τόσα λεφτά σε ένα άτομο. Τι να σου κάνω, τότε από αύριο βρες άλλον στη θέση μου γιατί εγώ θα την ψάξω με το μαγαζί που σου είπα. Βαγγελάκη, για ξανασκέψου το άλλη μια φορά, δεν θα σου κάνει κακό. Μπορεί να μην δίνω τρελά λεφτά εγώ, αλλά αυτά που δίνω, τα δίνω. Δεν είμαι στο τεμπεσίρι, μπήκε. Άντε, για χαρά. Πού σε, για χαρά και εμείς από εδώ και στο εξής θα μιλάμε σε αλλιώτικη γλώσσα. Ρε Βαγγελάκη, άλλο το μικροφωνάκι να πούμε και η τσαχπινιά να πούμε με το τραγουδάκι και άλλο ο Μπεζαχτάς. Ο Μπεζαχτάς θέλει ζόρι, θέλει δύναμη. Εκεί θα δεις την αντοχή σου. Δύσκολα μαγαζιά αυτά, Βαγγελάκη. Περπάτα και τα λέμε. Περπάτα και τα λέμε. Άντε. Αριβεντέρλα. Η τελευταία που λέω κουβέντα. Για χαραντά. Ουφ. Άρε καημένες πέμπουλα. Άρε τι με πέρας κακύριες. Εγώ είμαι παιδί του πεζοδρομίου ρε της πιάτσας. Κάτσε να οργανώσω τη δουλειά με το μαγαζί και θα σου πω εγώ πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Πόσα πίδια πιάνει ο σάκος, σπέκουλα. Μάγκες, χτυπάμε εδώ. Η επαναστατική κρεμπάλη έχει ανάγκη από λεφτά για να συνεχίσει τον αγώνα της. Λοιπόν, εδώ. Και δεν μου λες τι είναι εδώ. Γραφείο εργολάβου οικοδομών. Για μια στιγμή δεν κατάλαβα. Τούβλα θα κλέψουμε. Ή είμαστε επαναστατική ομάδα η οποία θα ενεργήσει δυναμικά ή δεν είμαστε. Χάθηκαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες δεν χάθηκαν, αλλά περίσσεψαν οι φρουροί. Και σας ρωτώ, ξέρετε καμιά τράπεζα που να μην τη φυλάνε τουλάχιστον 3 αστιφύλακες? Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Τότε λοιπόν τι θέλετε, να μπουκάρουμε σε καμιά τράπεζα και να μας σκοτώσουν ή να χτυπήσουμε το εργολαβικό γραφείο να πάρουμε το χρήμα και να μην ανοίξει ούτε μύτη? Κοίταξε να σου πω,
Οπωσδήποτε δηλαδή μια δουλίτσα έτσι ακίνδυνη είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Αλλά δεν μου λες ρε παιδί μου, μέσα στο εργολαβικό γραφείο θα βρούμε λεφτά. Πολλά λεφτά. Ο εργολάβος που έχω βάλει στο μάτι πουλάει τώρα μια ολόκληρη οικοδομή και οι αγοραστές έρχονται με 4-5 εκατομμύρια περίπου. Τόσα πολλά! Τόσα πολλά! Και άμα χτυπήσουμε το γραφείο γύρω στις 12, θα βάλουμε στο χέρι καμιά δεκαριά εκατομμύρια. Λοιπόν, τι λέτε, έχετε καμιά αντίρρηση? Α, εγώ προσωπικά καμία, εγώ είμαι μέσα. Κάτσε ρε Μάκη, πώς το θέτεις προσωπικά το ζήτημα? Είμαστε ομάδα ή δεν είμαστε? Και εγώ μέσα είμαι. Ωραία λοιπόν, ακούστε τώρα πώς θα γίνει η επιχείρηση. Μάκου αδέλφη, στην τσάντα που κρατάς είναι ό,τι έχω και δεν έχω, έτσι. Αίμα σου είμαι, γαμπρός σου είμαι. Πρόσεξε πού θα τοποθετήσεις το χρήμα. Αντωνάκη, όταν οδηγώ εγώ, εσύ θα κοιμάσαι ήσυχο. Θα ανοίξουμε ένα μαγαζί που θα είναι το καμάρι της νυχτερινής Αθήνας. Εγώ θα διευθύνω το άσμα και εσύ τα οικονομικά. Θα σε κάνω εγώ επιχειρηματία πιο πάνω και από τον Κοσκοτά και χωρίς ελέγχους. Μακάρι ρε Βαγγέλη, μακάρι. Μια ζωή είχα πήξει με εκείνο το ψιλικατζίδικο. Βοήθησε με να πάρω τα πάνω μου, να ανεβάσω κοινωνικά και την αδελφή σου την καημένη που έχει λιώσει. Κάτσε καλά, ρε, έχετε καθαρίσει και εσύ και η αδερφή μου να πούμε. Εγώ είμαι τραγουδιστής που γεννάει σου ξέ. Μόλις ανοίξουμε το μαγαζί θα γίνει χαμός να πούμε. Λοιπόν, πάω και γυρίζω στο σπίτι σε κανένα μια ωρίτσα με ένα συμβόλαιο από τον εργολάβο να. Πού είσαι, θα σε περιμένω να το γιορτάσω. Εντάξει, μην ανησυχείς. Έλα, Βαγγέλη, πρόσεχε το χρήμα, ε. Κάτσε καλά, ρε προντάρης, είμαι άντε, γεια. Αυτό είναι το γραφείο. Παιδάκι μου, σαν πολύ μικρό μου φαίνεται για να έχει μπόλικο παραδάκι. Πρώτο και ένα, τώρα θα μπουκάρουμε. Ναι, αλλά να μην μας μπουκάρουνε. Σκασμός πια, σας βαρέθηκα. Όταν σας γνώρισα ήσασταν φτωχοποδικοί και σας έκανα ανθρώπους. Τέρμα λοιπόν η κριτική. Τώρα δράση. Εσύ σάκεις το αυτοκίνητο με αναμένη μηχανή. Εσύ Μάκη να κρατάς τσίλιες και εγώ θα μπουκάρω. Εγώ τώρα φεύγω. Υπάρχουν 5 εκατομμύρια. Πάμε να βάλουμε τις υπογραφές να τελειώνουμε. Να δούμε το χρήμα πρώτα, Μάρκο. Το χρήμα. Ωραία, ρε. Και για τα χαρτιά θα χρειαστεί να πάμε στο συμβουλιογράφο. Πάμε μέσα είσαι. Βλεφάρια στο χρήμα. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, Μάρκο, εντάξει. Και πάμε για τις υπογραφές του συμβουλιογράφου. Πάμε. Μάτια ληστεία! Τι ληστεία υπερενισχύσεω του ταμείου τη επαναστατική κρεπάλη που αμονίζεται για τα δίκαια του λαού. Και εγώ λαό. Κοριτσάκι, και εγώ λαό. Τι να κάνουμε κοντά στα ξεραγγέλλονται και τα χλώρα. Δείξτε τσάντα ότι έχεις μέσα στα σιρτάρια του γραφείου, γρήγορα! Που δεν είπα τίποτα! Τότε τραγούδα το έχετε για βρυσούλες, πυροβόλο! Καλά. Στην τσάντα, γρήγορα! Άνοιξε ρε Βακό, τι να ανοίξω ρε το λάκκο μου, να ανοίξω ρε Βακό. Σε παρακαλώ ρε κοριτσάκι, μήπως προηγούμενος για λαό να πούμε. Κι εγώ, να σου πω, λαϊκός τραγουδιστής είμαι εκεί. Τραγουδάω τα άσματα εκείνα τα λαϊκά. Ρε εσύ, αυτά είναι αντιδραστικά πως θα τραγουδάσεις. Όχι αντιδραστικά, όχι, είναι για την αφύπνιση του λαού ρε. Ρε ας τα κουφά και δώσουμε την τσάντα γρήγορα. Ωραία ρε παιδί, θα σε δώσουμε την τσάντα. Αλλά έλα να σου πω, αυτή τη στιγμή να το ξέρεις ληστεύεις. Πώς και άσε με ρε, ληστεύεις το πιο φτωχό λαϊκό τραγουδιστή του κόσμου. Ρε ας τα λόγια, μετρήστε μέχρι το 100. Γρήγορα! Μα το 95 βρεσόν, ληστεία μας κάνε, ληστεία μία! Ληστεία, 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 ληστεία. Αχ, παλακή, παχαίρι να πήξεις στην καρδιά. Δεν θα βγάλει, ρε μάρε. Νερό θα βγάλει. Αχ, ρε, άτυπη ληστάγινα. Πού θα πας, ρε. Αχ, πού θα πας, θα σε κυνηγήσω μέχρι να πατήσεις μαύρο γιόνι.
Πετάω τα σούλα, πετάω. Με την κλεισοφόρα ιδέα που έχει ο αδελφός σου για το μαγαζί, θα γλιτώσουμε κι εμείς μαζί του. Στο είχα πει εγώ, έχει μυαλό ο Βάγκος να τον ακούς. Μόνο μυαλό, το ταλέντο πού το πας. Αυτό είναι κληρονομικό στο σόι μας. Ναι, αλλά εσύ δεν ξέρεις να γράφεις τραγούδια. Δεν με άφησαν να γράψω. Γιατί έτσι κι ασχολιόμουν από μικρή, όπως ο Βαγγέλης με το τραγούδι, τώρα το όνομά μου θα ήταν με τρεις πύχες γράμματα. Αλλά σώψετε το αντιφεμινιστικό κίνημα. Ποτέ τα σούλα μου δεν είναι αργά. Τώρα με το μαγαζί που θα ανοίξουμε με τον Βαγγέλη, πες του αν θέλει να σε βοηθήσει να σε βγάλει στο τραγούδι. Από μένα πάντως το ελεύθερο το έχει. Α, ωραία. Δηλαδή τώρα που θα έρθει μπορώ να το πετάξω ξόφαλτσα. Όχι, σήμερα. Σήμερα είναι μέρα της χαράς. Σήμερα θα φέρει τα συμβόλαια της αγοράς του μαγαζιού να τα βρέξουμε. Σήμερα δεν μπορούμε να συζητάμε τέτοια πράγματα. Καλά, ό,τι πεις εσύ, Αντώνη μου. Αχ, ρε Τασούλα, το είχα πολύ καημό, ε. Ποιο? Να μπει στην ταμπέλα του μαγαζιού επιχειρήσεις θεάματος Αντώνης Χάπατος. Είναι μεγάλο πράγμα, έτσι. Και βέβαια είναι μεγάλο πράγμα. Βγαίνεις από την αφάνεια. Παίρνεις τα επάνω σου. Ψηλώνεις κοινωνικά, ρε παιδί μου. Ενώ με εκείνο το ψιλικατζίδικο και τη μούχλα ήτανε. Με τους μουλιλέδες και τα μασουράκια είχα πηβδίσει. Α, μην το συζητάς. Με ένα σκυλάδικο σήμερα θεωρείς επιτυχημένος. Είσαι το κάτι άλλο. Άρχοντας της νύχτας είσαι, ρε Τασούλα, όπως μου είπε και ο Βάγκος. Να, ρε. Μα το Χριστό, ε, να. Είναι η πρώτη φορά που δώσα λεφτά στο Βάγκο και αισθάνομαι ωραία. Είμαστε κατασηματάρχες, ρε Τασούλα! Κατασηματάρχες! Δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι! Γλυκό έφτιαξες. Όχι, γιατί έπρεπε. Και βέβαια έπρεπε. Να φτιάξεις τώρα. Τραπέζι χωρίς κλείσιμο με γλυκό δεν γίνεται. Θέλω τώρα που θα έρθει ο Βαγγέλης με τα συμβόλαια να τα βρει όλα στην τρίχα. Όλα στην τρίχα και με το παραπάνω. Άλλη φορά όταν λέω κάτι δεν θέλω καμιά αντίρρηση από εσάς. Είδατε πόσο εύκολα και ανώδυνα έγινε η ληστεία. Τελικά έχεις δίκιο, ε. Ήτανε πάρα πολύ εύκολη η δουλίτσα. Πάντα έχω δίκιο. Γιατί το δίκιο πηγάζει από τις αρχές της επαναστατικής κρεπάλης. Ναι, βέβαια, φυσικά. Δεν μου λες, η μοιρασιά πότε θα γίνει. Ποια μοιρασιά? Η μοιρασιά. Όχι και ποια μοιρασιά. Μαζί τα βουτήξαμε τα φράγκα, μαζί θα τα μοιράσουμε. Και η επαναστατική κρεπάλη. Τι θα πάρει η επαναστατική κρεπάλη? Κοίταξε να δεις, Μίνα. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχει η επαναστατική κρεπάλη με εμάς. Όχι και δεν έχει δουλειά με εμάς. Αυτή μας καθοδηγεί και δικό της ήταν το σχέδιο της ληστείας. Κάτσε ρε Μίνα, δικό της ήταν το σχέδιο της ληστείας. Δικό της μπορεί να ήταν το σχέδιο, αλλά εμείς βάλαμε το κεφάλι μας μέσα στη φωτιά. Και έτσι έπρεπε να κάνουμε. Εμείς είμαστε ενταγμένοι στις ιδέες και τις αρχές της επαναστατικής κρεπάλης και με αυτή μας την ενέργεια υλοποιήσαμε μια από τις πάγιες αρχές της πάλης μας ενάντια στο κεφάλαιο. Μίνα μου, ωραία αυτά που λες. Αλλά εμείς κλέβουμε για αυστηρά προσωπικούς λόγους. Έχουμε διαφορετική ιδεολογία, αν κατάλαβες. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίζουμε αυτά που κλέψαμε στα τρία και εσύ δίνεις το μερτικό σου όπου θέλεις. Το δικό μου μόνο το μερτικό δεν φτάνει. Έχει πολλά έξοδα η επαναστατική κρεπάλη. Ο Λάκης από επαναστατικό θέλει να γίνει κόμμα. Και για να γίνει κόμμα σήμερα χρειάζονται χρήματα. Εμείς όμως, ρε Μίνα, είμαστε κλεφτρόνια πολιτικ. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τα κόμματα? Έχετε άδικο. Πάμε να δούμε μαζί το Λάκη και θα δείτε ότι μέσα από κομματικές διαδικασίες και τον τόπο θα ωφελήσουμε και εμείς θα ωφεληθούμε. Πάμε! Θα κρυώσει δεν είναι πρόβλημα. Δεν θα φαγωθεί. Τι είναι αυτά που μου λες? Πέμπτα μέσα. Καλώς το Βαγγέλη το συνέτερό μου, έλα. Αχ, Βάγκο μου, σήμερα σκοτώθηκα στην κουζίνα για να σε περιποιηθώ. Σήμερα είναι μέρα χαράς για μας. Ο Αντώνης μου, από άσημος ψιλικατζής, γίνεται ο βασιλιάς των νυχτερινών κέντρων. Έτσι, Αντωνάκι μου. Έτσι, Τασούλα μου, και όλα αυτά, χάρη στο επιχειρηματικό δαιμόνιο του Βαγγέλη. Αχ, ρε Βάγκο μου, αδελφέ μου, εδώ κάτσε, εδώ, στο κεφάλι του τραπεζιού. Εγώ θα βάλω το κρασί να γιορτάσουμε την επιτυχία της επιχείρησής μας. Άντε, επιτέλους να βγω κι εγώ στο πάρκο. Γιατί τόσα χρόνια με τη φωνάρα που είχα, πήγα δικοχαμένη με τα οικοκυρικά. Πασουλά, ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία, ρε Βάγκο, δεν θα πιεις μαζί μας κρασί? Έτσι που είμαι τώρα τον Άγιο, εγώ δεν πάει τίποτα κάτω. Βάγκο μου, με τρομάζεις. Το ύφος σου και ο λόγος σου δεν ταιριάζουν με το χαρμόσυνο της ημέρας. Αχ, Τασούλα μου. Άρα, γαμπρός συνέδερε. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Κατάλαβα.
Δεν σου δώσανε το μαγαζί. Τελικά δεν συμφώνησε ο εργολάβος, ε. Ποιος εργολάβος, ρε Αντώνη, ποιος εργολάβος δεν συμφώνησε. Ο άνθρωπος συμφώνησε και την πλήρωσε. Από αλλού μας ήρθε το κακό. Για μισό λεπτό, από αλλού. Από πού αλλού δηλαδή. Απ' έξω, ρε Αντώνη, απ' έξω. Α, κατάλαβα, οι Ευρωπαίοι άρχισαν να βάζουν χέρι και στα σκυλάδικα. Ακόμα δεν έφτασε η πρόκληση του 92 και θα μας φάνε οι Ευρωπαίοι. Ποιοι Ευρωπαίοι, ρε Αντώνη, ποιοι Ευρωπαίοι, οι κλέφτες ήρθαν απ' έξω και μας ξεράνε. Πετάσουλα, τι κακός είναι αυτός, τι κακό που μας βρήκε. Θα πεθάνω από τη στεροχωρία. Όχι, ρε Βαγγέλη, μην πεθάνεις πριν μας πεις τι συνέβη, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Μήπως εγώ, ρε Τασούλα, κατάλαβα και έδωσα 2 εκατομμύρια στο Βαγγέλη. Έχεις τρελαθεί, ρε Αντωνάκη, και εμένα, και εμένα εκατομμύρια μου πήρανε, τι μου πήρανε, κουπιά. Σου λέω, μας έκτισε, τα πήρε όλα και έφυγε. Μισό λεπτό, ρε Βαγγέλη, μίλα, εξηγήσου, εμείς εδώ σου ετοιμάσαμε τραπέζι της χαράς. Και εσύ, ρε Βαγγέλη, μας έφερε στο θάνατο, ρε Βαγγέλη, το θάνατο. Εξηγήσου, τι έγινε. Κάτσε, θα στα πω, ρε. Πες μας, λοιπόν. Καθίστε, πήγα στον εργολάβο, με την τσάδα μου, τα λεφτά. Και όπως μπαίνω μέσα από το τζάσο γραφείο, ανοίγω. Ανοίγω τη τσάδα και εκείνη την ώρα, ρε Αντώνη, μπαίνει μέσα με το πιστόλι να πούμε και μας απέρνει στα αρχινά. Μας έκλεισε, ρε, το καταλαβαίνει. Πώς σας έκλεισε, δηλαδή. Δεν φωνάξατε βοήθεια. Φωνάξαμε. Εκατομμύρια ήταν αυτά, ρε, εκατομμύρια. Αφήσατε και σας ληστέψανε, δεν κάνατε τίποτα. Δεν αντιδράσατε, ρε. Αντιδράσαμε, ρε Αντώνη, αντιδράσαμε. Και τι έγινε. Τι έγινε, βγήκαμε στον δρόμο, είχαν γίνει Λούι. Λούι στα κλεθρόνια. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, Βαγγέλη μου, να γίνανε Λούι. Δεν μπορεί, όχι. Έχουμε αστυνομία εμείς. Έχουμε κράτος. Δεν μπορεί έτσι εύκολα να ληστεύεται ο κόσμος. Κι όμως, Αντωνάκη, ληστεύουνε. Ληστεύουνε, μου τα πήρανε, ρε Αντώνη. Ακόμα δεν έχω πάρει χαμπάρι, δεν έχω καταλάβει πώς μου τα πήρανε. Ορίστε, εδώ δεν κατάλαβες εσύ που σε ληστέψανε. Και θέλεις να καταλάβω εγώ που έχασα τα λεφτά μου. Με σκότωσες, ρε Βαγγέλη. Με σκότωσες. Ρε Αντωνάκη, υπομονή, ρε αγόρι. Εντάξει, έχασε και εσύ τα λεφτά σου και εγώ τα δικά μου, δεν μου τα πήραν. Και εγώ αυτό που το ξέρω. Δεν κατάλαβα, Αντώνη. Λέω, πού ξέρω εγώ ότι μαζί με τα λεφτά τα δικά μου πήρανε και τα δικά σου. Α, Αντωνάκη, πρόσεχε με προσβάσεις. Σε παρακαλώ πολύ, την προσβολή θα κοιτάξω τώρα. Ή τα εκατομμύρια που χάνω. Ρε, τα σου λέω, ρε, κάνω μου την κάνει, πες το κάνει μια κουβέντα, μην του πω εγώ. Τι κουβέντα να μου πήρε. Μας έφαγες τα λεφτά και θα ακούσουμε και κουβέντες από πάνω. Αντωνάκη, να σου πω κάτι, ρε. Εγώ έχω ένα πρόσωπο μέσα στη νύχτα. Και τη μαγιά μου και την πέσα μου δεν τη χαλαλίζω, ρε. Ούτε για 2, ούτε για 102 εκατομμύρια. Και όσο για σένα, ντρέπομαι, ρε, για λογαριασμό σου. Ειλικρινά ντρέπομαι. Και άμα θέλει στοιχεία για τη ληστεία, να πας στον εργολάβο και στην αστυνομία να στα πει. Όσο για αυτή που με λίστεψε, άρα θα κινήσω γη και ουρανό να τη βρω. Θα κινήσω γη και ουρανό να τη βρω. Τώρα που φεύγει ο Λάκης, μην πετάξετε καμιά κοτσάνα. Ό,τι θα πείτε να είναι ενταγμένο στις αρχές της επαναστατικής κρεπάλης. Ναι, εντάξει για όλα αυτά. Αλλά πες μου κάτι, αυτός ο Λάκης που λες, γιατί δεν ήταν μαζί μας στην Μπούκα και είναι τώρα στη Μοιρασιά. Γιατί ο Λάκης έχει τεράστιες ευθύνες απέναντι στην οργάνωση. Δεν μπορεί να ρυψοκινδυνεύει. Ωραίος ο Λάκης, ωραίος! Βάζει εμάς μπροστά στην Μπούκα του Καλονιού και αυτός κονομάει σας σίγουρα. Δεν τα κονομάει. Ο Λάκης αγωνίζεται για τα δίκαια λαϊκά αιτήματα. Ο Λάκης είναι χαρισματικός αρχηγός. Τον έχει ανάγκη η οργάνωση. Ο Λάκης είναι μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Τώρα που θα τον δείτε θα καταλάβετε. Χαιρετώ το αγωνιστικό πνεύμα. Χαιρετώ τα νιάτα της αγωνιστικής κρεπάλης που χωρίς αυτά η οργάνωσή μας θα ήταν ένα στρογγυλό μηδενικό. Τον ακούτε? Ένα στρογγυλό μηδενικό. Γεια σας, κύριε. Γεια σας και από κοντά. Η επιχείρηση τελείωσε και εγώ και τα παιδιά θέλουμε να αφήσουμε στη διάθεσή σας όλα τα κλοπημαία. Όχι στη διάθεσή μου, κύριε, για όνομα του Θεού. Όχι στη διάθεσή μου, στη διάθεση της οργάνωσης. Και να είστε σίγουροι, κύριε, σίγουροι λέω, ότι όταν ο λαός θα έρθει στα πράγματα θα σας έχουν ομονή. Δεν κατάλαβα καλά. Με κλεμμένα λεφτά θα έρθουμε στην εξουσία. Ναι, κύριε, με κλεμμένα. Η αγωνιστικό πνεύμα, κύριε. Και τώρα επανέρχομαι πάλι, κύριε. Θα μαδίσουμε το κεφάλαιο με τις ληστείες που θα του κάνουμε. Προσέχετε, έτσι. Σε 4 χρόνια θα μαζέψουμε όλο το χρήμα της Ελλάδας εδώ και τότε σίγουροι και δυνατοί οικονομικά θα έρθουμε στα πράγματα. Μάλιστα. Και ως τότε εσύ θα ζεις μπέρικα εδώ μέσα και εμείς θα πεθαίνουμε στην πείνα. Δεν μπορώ να ζω, κύριε, σαν μπαίνεις. Εγώ είμαι αρχηγός.
Δεν μπορώ να κυκλοφορώ με Mercedes ενώ θα έπρεπε να κυκλοφορώ με Rolls Royce. Διότι όταν κυκλοφορώ εγώ μέσα στον πλούτο, παίρνετε δύναμη, κυρίε εσείς. Προσέξτε με, εσείς ο τρισμύρος λαός που σας εκμεταλλεύεται τον τόπιο κεφάλαιο και τα ξένα μονοπόλια. Μπράβο! Ευχαριστώ. Εσείς γιατί δεν χειροκροτείτε? Δεν κατάλαβες καλά, ρε φίλε. Εδώ εμείς κλέψαμε, εσύ μας τα παίρνεις και θα σου βάραμε και παλαμάκια από πάνω. Παιδιά, δεν καταλάβατε καλά, νομίζω, το μήνυμα της οργάνωσής μας. Όχι, κύριε Λάκη, δεν καταλάβαμε. Ούτε γουστάρουμε να καταλάβουμε. Εμάς το μόνο που μας νοιάζει είναι να πάρουμε το μερτικό μας. Καμιά αντίρρηση, κύριε. Ορίστε η τσάντα με τα λεφτά. Εμείς δεν κρατάμε στην οργάνωση κανέναν με τη βία. Έτσι, μοιράστε τα λεφτά, ορίστε. Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε και οι δυο σας. Ότι αν σας συλλάβει η αστυνομία, η οργάνωση δεν θα κάνει τίποτα για σας. Δηλαδή, θες να πεις ότι θα μας καρφώσεις? Όλα είναι πιθανά. Ύστερα υπάρχει και αυτό εδώ. Αυτό βέβαια είναι και πιο πιστικό, Σάκη. Ναι, Μάκη. Σάκη, Μάκη, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Μου φτάνει μόνο να σας καρφώσω. Ναι, αλλά άμα μας καρφώσεις, θα την πατήσεις και εσύ δικά σου τα χέρια. Θα ήθελα να ξέρω, παιδάκια μου, ποιον θα πιστέψει η αστυνομία. Εμένα το πλούσιο ή εσάς τα κλεφτρόνια. Βέβαια, δεν το σκεφτήκαμε αυτό, αλλά δεν γουστάρουμε και καμία παρτίδα μαζί σας. Τίποτε πια. Μπράβο, ρε Μίνα, μπράβο. Μας την έφερες ωραία και δεν πήραμε χαβάρι, ε. Μπράβο. Ορίστε, κύριε, τα λεφτά σας. Ευχαριστώ, κύριε. Πάμε, Μάκη. Μια στιγμή, παιδιά, μια στιγμή. Αυτά για το λεωφορείο. Έλα, εσύ. Και εσύ. Αυτά για τη ρόπιτε, αγόρι μου, έτσι. Άντε, έλα να σας ξεπροβοδίσω τώρα. Ελάτε. Περάστε, περάστε, περάστε. Ευχαριστούμε. Περάστε. Άντε στο καλό, παιδάκια μου, άντε στο καλό. Τα χρειάστηκα με αυτούς. Πέσαμε σε σκληρά καρύδια. Με εμάς βρήκα κουκλά μου το δάσκαλό τους. Πολύ σε πάω, ρελάκι. Είσαι ο άντρας που μπορώ να κουμπίσω με εμπιστοσύνη πάνω του. Και εσύ η δικιά μου, Ρεμίνα. Η μόνη γυναίκα που γουστάρω. Πόσα έχουμε μέσα? 5 εκατομμύρια. Α, μπράβο, κουκλά μου. Πάμε να ετοιμαστούμε τώρα. Γιατί το σπίτι το έχω νοικιάσει. Ήρθαν για γύρισμα ταινία. Είπα ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχω τελειώσει. Είσαι μεγάλος, ρελάκι. Πολύ μεγάλος. Άστα, Βαγγελάκη μου, τίγκα το μαγαζί, δεν έχω που να τους βάλω, στα φύλλα, στα φύλλα. Μέχρι που σκέφτομαι να κάνω επέκταση. Αλήθεια, ρε. Μήτε που το κατάλαβα ότι έφυγες, μήτε που το κατάλαβα, δηλαδή. Σπέχουλα, άστα, θα σε πείραξε ζέστη. Τα σου ξέ, από εδώ ξεκινάνε και βγαίνουν στην κυκλοφορία. Α, μάλιστα, ναι, το κατάλαβα, βέβαια. Κυκλοφορία, ε. Βέβαια. Γι' αυτό έχουμε να πούμε πολύ τράφικ. Α, δεν σε ρώτησα, ρε. Τι γίνεται με το μαγαζί, πώς πάει η ανέγερση? Δεν πάει. Α, κατάλαβα. Μόλις είδες τις δυσκολίες, έκανες πίσω, σου τα πω. Άλλο είναι το τραγουδάκι να πούμε με το μικρόφωνο και άλλο είναι η μαγαζί να φτιάξουμε μέσα στη νύχτα. Κοίτα, Σπέκουλα, σίγουρα άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Εγώ δεν έκανα πίσω γιατί φοβήθηκα, αλλά γιατί έπεσα θύμα ληστείας. Δηλαδή, εννοείς ότι σε πιάσανε κότσο και σου τα πήρανε, ρε? Όχι, εννοώ ότι με ληστέψανε συνοδεία όπλου 38 χιλιοστών, Σπέκουλα. Α, κατάλαβα. Και ήρθες τώρα επί ξύλο κρεμάμενος και ασφαλώς θα ζητάς δουλειά, ε? Μέσα είσαι, προχώρα. Λοιπόν, να κάτσω ή να φύγω? Κοίταξε, Βάγκο μου. Όπως βλέπεις, το μαγαζί πάει μια χαρά. Γιατί να το επιβαρύνω με πρόσθετο μεροκάμα? Δεν είναι επιχειρηματικό, κατάλαβες? Σωστά. Α, του δίνω τότε, μπορεί ο παρακάτω να με χρειάζεται. Κάτσε, ρε Βάγκο, θυμήθηκες αμέσως παρακάτω? Και το μαγαζί έχουμε δηλαδή και έχεις φάει ψωμί από εδώ μέσα. Α, το συζητήσουμε το πράγμα. Τι να συζητήσω, ρε Σπέκουλα, τι να συζητήσω να πούμε? Εδώ βρίσκομαι να πούμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πρέπει να δουλέψω εδώ και τώρα, κατάλαβες? Κατάλαβα. Όταν πετυχαίνετε κανένα τραγουδάκι, αμέσως να πούμε κοκορεύεστε. Όταν όμως μένετε στον Άσο, σούρνεστε. Τι τα θέλεις, μωρέ, τα μαγαζιά? Δεν σταπά. Δεν είσαι για επιχείρηση εσύ? Δεν σου άρεσε εδώ πέρα? Πού είχες το μαγαζί σου, τη σειρά σου, πού έπεφτε το μεροκάματο κάθε βράδυ? Κάθε βράδυ! Πες, Σπέκουλα, να χάρη, με κόψε την κατοίκηση. Πέσαμε σε περίπτωση και γίναμε χώμα. Μη ματσαλάβα αντάσχεση τώρα. Τέλος πάντων. Παίρνεις το ίδιο μεροκάματο που έπαιρνες, για παύλα αρχίζει δουλειά. Δηλαδή, για άψεις... Ούτε κουβέντα! Παίρνεις το ίδιο μεροκάματο όπως είπαμε
και τελειώνουμε μαζί τη σεζόν. Με εκμεταλλεύεσαι, ρε Σπεκούλα. Με εκμεταλλεύεσαι, αλλά δεν πειράζει να πούμε. Ορίστε, κουράστο στο χέρι. Εντάξει. Δεν με πειράζει που με πες εκμεταλλευτεί. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ σε γουστάρω, αδερφέ μου. Σε γουστάρω, γι' αυτό σε θέλω και στη δουλειά μου, δηλαδή. Αν πεις εκείνα τα σερτικάκια τα οποία μερακλώνε το, κατάλαβες. Δεν με νοιάζει να αρέσει στους άλλους. Σε μένα αρέσει. Κατάλαβες. Αμα έτσι που την πας, Σπεκούλα, δεν θα τα ακούς για πολύ ακόμα. Δεν θα τα ακούς. Για χαρά. Να τα μα. Μόλις του είπα του κερατά ότι τον πήρα στη δουλειά, αμέσως καβάλισε καλάμι. Τι βάλε έτσι, συνάδελφε, τι κάνεις εδώ πέρα. Με έδιωξε ο Αντώνης. Τι σε έκανε. Με έδιωξε, με χώρισε. Με έκαψες με το κέντρο σου, Μάρκο μου, με έκαψες. Έλα, σταμάτα να κλαις, κορίτσι μου, άντε. Άντε, που γίνεται ο χωρισμός από τη μια μέρα στην άλλη, άντε. Σε παρακαλώ, σταμάτα να κλαις, κορίτσι μου, σταμάτα. Κοίταξε ποιο ο κλέιτ, μου θυμίζει τη μάνα μου. Άντε, προχώρα, ρε, προχώρα. Κασούλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα να κλαις και πες μου τι συνέβη. Τι να σου πω, όσο ήσυχος ο Αντώνης ήταν τόσα χρόνια που τον ξέρω, τόσο θηρίο έχει γίνει από χτες. Κρατημόνε, λέει. Όλα θέλω τα λεφτά μου και τα λεφτά μου, λέει. Όσο για σένα, ο πατεώνας σε ανεβάζει και ο πατεώνας σε κατεβάζει. Κύριε Δετασού, για κάτσε κύριε Πελάκη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή με λύστεψε, αν είμαι πατεώνας. Αχ, δεν ξέρω τι να σου πω, Μάρκο. Δεν έπρεπε να τον μπλέξει τον Αντώνη σε αυτή τη δουλειά. Δεν έπρεπε. Ρε κοριτσάκι μου, εγώ το έκανα για τον υψώσω οικονομικά και ηθικά. Πού να ξέρω εγώ τι θα με λύστευα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, μαζί με τα δικά του τα λεφτά πήραν και τα δικά μου. Δεν τρελάθηκα όμως. Ναι, εσύ δεν τρελάθηκες γιατί είσαι από άλλη πάστα. Ο Αντώνης όμως μια ζωή ψιλικατζής. Καταλαβαίνεις ότι το χτύπημα το συγκλώνησε. Και επειδή συγκλονίστηκε, σε έδιωξε το σπίτι. Αν δεν φέρεις πίσω τα λεφτά μου, είπε να μην ξαναγυρίσει. Κάτσε ρε Τασούλα. Εγώ τα λεφτά που θα τα βρω να τα πας πίσω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, Βάγκο μου, αλλά εσύ είσαι ο ηθικός αυτούργος και πρέπει να μας αποκαταστήσεις. Πώς ρε Τασούλα. Αφού λύστεψαν και εμένα. Πριν από λίγο, φίλησα κατουρημένες ποδιές για να βρω μεροκάμα του. Τι να σου κάνω. Να μην έμπλεκες τον Αντώνη με τη νύχτα. Ας τον άφηνε στο ψιλικάτζι δικό του. Τώρα όλα θα ήταν με λιγάλα. Ρε Τασούλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ δεν με παρακάλεσες να το κάνω συνέτερο. Γιατί μου τα αλλάζεις τώρα. Δεν ξέρω τι να πω, Βάγκο μου. Αυτή η ληστεία μας διέλυσε το σπίτι. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά είμαι και έγκυος. Έγκυος. 2 μηνών. Το ήξερε αυτό, Αντώνη. Πώς δεν το ήξερε, αφού μαζί πήγαμε στο γιατρό. Κάτσε ρε Τασούλα, δεν μου λες. Και πώς τόλμησε να σε διώξει από το σπίτι η έγκυο γυναίκα. Έτσι που έχει γίνει τώρα αυτός, μετά τη ληστεία, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τασούλα, δεν ξέρω αν θα σε στενοχωρήσω. Αλλά θα σου πω κάτι. Άντρας που βάζει μία σχέση και ένα παιδί πιο κάτω από τα εκατομμύρια, αυτός δεν είναι άντρας, είναι ρόμπα. Άκου το κορίτσι μου, το σπίτι μου είναι και σπίτι σου. Εδώ θα μείνεις. Τι λες, ρε Βάγκο, θα με χωρίσεις από τον άντρα μου. Δεν σε χωρίζω εγώ, αυτός σε χώρισε. Ναι, αλλά αυτός με χώρισε γιατί του πήρες 2 εκατομμύρια και τα έφαγες. Δεν τα έφαγα, ρε Τασούλα μου, τα κλέψανε. Από σένα τα κλέψανε. Αυτός περιμένει τα λεφτά του πίσω. Κοίτα, κύριε, πώς μπλέξανε. Κοίτα κύριε πως μπλέξαμε. Ρε καλά λένε Μονακό σου χόρευε κι όσο θέλει σπίδα. Όσο θέλει σπίδα. Παράτα τους αναθυματισμούς Βάγκο μου και πες μου τι θα κάνεις. Προς το παρόν Τασούλα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άσε αύριο θα τον δω εγώ τον Αντώνη και θα τα πούμε. Αχ ρε άτιμη ληστάρχηνα τι μου κάνεις. Αχ ρε άτιμη ληστάρχηνα τι μου κάνεις. 100. 100. Για να 200. Δικαίωμα. Μέσα. 100 και άλλα 200. Χαράσα μου, κύριε. Πάσω εγώ. Τα βλέπω τα ρεύστα σας. Πάσω εγώ. Τι έχετε, κύριε. Φλός του Άσου. Τα διάλογα μου, την κίνια σου, γαμώ το όνομα. Με καρέ! Πάμε να φύγουμε, Λάκη. Σκάσε ρε παιδί μου, σκάσε να μη σου ρίξω καμία. Σκάσε να πούμε, από τη στιγμή που κάτσε εδώ πέρα πάμε να φύγουμε και πάμε να φύγουμε. Μα έχασες του κόσμου τα λεφτά. Γούσπα μου και καπέλο μου, ναι, να χάνω σαν θέλω. Θα παίξετε κύριε. Θα παίξω κύριε, μοίρασε καρδιά. Πάντως εγώ φεύγω.
Φύγε και πήγαινε όπου διάολο θέλεις. Μόνο κοντά μου μην κάτσεις, γιατί η γενιά σου δεν έχει όρια. Εγώ θα φύγω, αλλά μην νομίζεις ότι θα βάλω ξανά το κεφάλι μου στη Μέγεν για να τα χάνεις εσύ στα χαρτιά. Αυτό μην το ξεχνάς. Φύγε, κούκλα μου, μην ξέρω στο πρόσωπό σου. Φύγε. Συνεχίστε, κύριε. Θα συνεχίσω, κύριε. Μοίρασε. Τέτοια μέρα να πάει και να μην ξανάρθει. Παρότι με έχεις κάνει, παρότι κάτι πέρασε. Αχ, Ευαγγέλη, σε μεγάλους μπελάδες μας έβαλες. Αντωνάκη, να σου πω κάτι. Πολύ μυστήριο τρένο, είσαι αδερφέ μου, πολύ μυστήριο τρένο. Ως έτσι, είμαστε και μυστήρια τρένα. Μας πήρες καλά-καλά τα λεφτά μας, μας είπες ότι τα κλέψανε και μας λες και μυστήριους από πάνω. Έτσι είναι, ρε, Αντώνη, είναι μυστήριο τρένο, είσαι. Αφού έτσι είναι η αλήθεια, πώς να το κάνουμε. Να τη βράσω εγώ, ρε, κύριε, την αλήθεια. Εγώ θέλω τα λεφτά μου. Και πού να βρω τα λεφτά, ρε. Μου τα κλέψανε, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, ρε, δεν καταλαβαίνω. Εγώ σου δώσα τα λεφτά μου για να πάρω μαγαζί. Αφού δεν πήρα μαγαζί, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Τελεία και παύλα. Κοιτάρε τον άνθρωπο, ρε. Κάτι τέτοια και σένα υπάρχουν, ρε, και κάνουν τον κόσμο εγκληματίες και τον κλείνουν στα σίδερα. Ώστε έτσι, ε. Δεν φτάνει που μας πήρες τα λεφτά, θα μας σκοτώσεις και από πάνω. Στορκίζομαι, ρε, θα το έκανα, αλλά την γλιτώνεις γιατί είσαι ο άντρας της αδερφής μου. Αν δεν μου δώσεις τα λεφτά, ρε, ξέγραψέ με, ακούς. Ξέγραψέ με από άντρα της αδελφής σου. Τι να σου πω, ρε. Αφού αυτό το βλήτο η αδελφή μου, μετά από όσα έγιναν, σε θέλει ακόμα, καλά να πάθει. Ωραία, ρε, κατάλαβα. Μας πήρες τα ωραία μας λεφτά, τα έκανες Λουίς και μας κριτικάρεις και από πάνω. Ναι, ρε, σε κριτικάρω, ρε. Και σου λέω και ανοιχτά ότι σε μεγάλο καθήκη. Και αν δεν ήταν έγκυος, ρε, η αδελφή μου, θα σου βγάζα το λαρίκι και θα σου έδινα να το φας, ρε. Ωραία, ρε. Πολύ ωραία. Ήρθες πρωί-πρωί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι να μας απειλήσεις. Αλλά εγώ, ρε, δεν μασάω από απειλές. Εγώ θέλω τα λεφτά μου. Θα τα δώσω. Θα τα πάρεις τα λεφτά. Πίσω μου σε κοσατάνα. Θα τα πάρεις τα λεφτά. Θα τα πάρεις. Θα τα πάρεις, αλλά ένα σου λέω. Έτσι και ξαναδώ, ρε, την αδελφή μου κλαμμένη. Θα σε φάω, ρε. Θα σε φάω! Μωρέ, φέρε εσύ τα λεφτά και μη σε νοιάζει. Στα φέρω, αμέρακι. Θα στα φέρω. Να μην χρονίσουμε όμως, έχεις μια εβδομάδα διορία, εντάξει. Εντάξει, γαμπρούλι μου, εντάξει. Ο κόσμος λέει και να δει όταν φεύγει. Ας πω εδώ να γίνει κάτι. Στα καθήκια, αγόρι μου, δεν λένε αντίο, τα χέζουνε. Ταράστα μου, κύριε. Μέσα. Εδώ μέσα. Άσου εγώ. Για ταράστα μου, ένα φουλ του Ρίγα. Εγώ έχασα. Πού του άσου. Τι σου ρε γκίνια γάμα, δυο φορές τα έχεις πάρει, παιδάκι μου. Η πόκα κυρελάκη θέλει ψυχραιμία και η κόμενα κυνήγι. Μην εκνευρίζεσαι και συνέχισε. Τι μην εκνευρίζεσαι, μωρέ, είσαι καλά τώρα, με ένα πενιντάρικο. Είμαστε και θα γυρίσουμε σπίτι, ορίστε να πούμε. Τα πει εσύ. Όταν έχεις δίπλα σου ένα χρυσορυχείο. Χρυσορυχείο εγώ. Δεν δουλεύεις, μωρέ. Σου δουλεύω καθόλου. Την κομμενίτσα που ήταν δίπλα σου ήταν πάνικη. Να σου πω τι γουστάρεις. Θα ήταν ψέμα, ναι, ναι, κάτω. Κοίταξε να σου, άμα τη γουστάρεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Μοιράστε χαρτιά, καλύπτω εγώ τον εκεί. Καλημέρα σας. Ο κύριος. Ευάγγελος Κολλιός, σας τηλεφώνησα εχθές. Τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω. Κύριε Διευθυντά, θέλω επιγόντως ένα δάνειο 2 εκατομμυρίων μέχρι την Παρασκευή. Έχετε λογαριασμό στην τραπεζά μας. Είχα δυστυχώς μέχρι προχθές, αλλά τα σήκωσα. Είναι δύσκολο, ξέρετε. Η τράπεζά μας δεν δανειοδοτεί χωρίς σίγουρη εγγύηση. Θα βάλω εγγύηση το σπίτι μου. Τι σπίτι. Είναι μία μονοκατοικία στον νέο κόσμο. Κυριότητα της μονοκατοικίας σας ανήκει 100%. Απολύτως, 100%. Τότε, ετοιμάστε τα δικαιολογητικά. Θα πάρετε το δάνειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάτε στο πάνω. Καλή σας μέρα. Επιτέλους τελείωσε. Τι διάολο παιχνίδι ήταν αυτό που κράτησε δυο μερόνυχτα. Καλά, να σε παρακαλώ, μη φωνάζεις γιατί είμαι χασούρης. Χασούρης! Τι θέλεις να κάνω, πρώτη φορά είναι, ρε παιδί μου. Όταν παίζεις, δύο πιθανότητες έχεις: ή να χάσεις ή να κερδίσεις. Δεν πιστεύω να τα χάσεις όλα γιατί θα σε σκοτώσω. Είχα μεγάλη κίνηση. Ώστε τα χάσεις όλα, ε!
Μην ανησυχείς, όταν υπάρχει υγεία, ο κόσμος είναι γεμάτος κορόιδα. Μόνο που τα κορόιδα λιγόστεψαν στις μέρες μας και δεν μασάνε πια από πολιτικά συνθήματα. Και εγώ βαρέθηκα να κάνω το κλεφτρόνι. Με αυτά τα λεφτά είχαμε πει να ράξουμε και εσύ πήγες και τα παίξεις στα χαρτιά. Σταμάτα, σε παρακαλώ, μη φωνάζεις. Εντάξει, έκανα ένα λάθος. Αλλά τώρα που έκανα το μεγάλο λάθος, σε παρακαλώ, θέλω να μου σταθείς, να με βοηθήσεις, Ρεμίνα. Γιατί είμαστε δεμένοι και το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Σε παρακαλώ να πούμε, μαναράκι μου, βοήθησε με, σε χρειάζομαι. Δεν κατάλαβα. Τι σοϊ ψήσιμο είναι αυτό. Δεν φτάνει που έχασες 5 εκατομμύρια, θες και βοήθεια από πάνω. Ναι, θέλω βοήθεια, γαμώτο μου, γιατί δεν έχασα μόνο τα 5, έχασα κι άλλα. Είσαι αλήτης. Είσαι πολύ αλήτης. Σε παρακαλώ, Ρεμίνα, δεν φταίω εγώ. Το πάθος μου φταίει. Βοήθησε με να απαλλαγώ. Πώς? Ένας φίλος μου σε συμπάθησε και άμα θέλεις κι εσύ. Τι λες, ρε καθήκη, που τολμάς να λες ότι μ' αγαπάς και σκέφτεσαι έτσι για μένα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, ξέχνατο. Μην κάνεις έτσι, μωρέ, σε καμπαρέ να ψιλοτραγουδά σε γνώρισα. Δηλαδή τι τραγούδι, περισσότερο σε κάνει να κάθεσαι στα τραπέζια παρά για τραγούδι, έτσι δεν είναι? Μην κάνεις τη μιξοπαρθένα. Δεν σου ζήτησα τίποτα. Ακουλάκι, το παραμύθι μαζί μου κομμένο. Αρκετά με δούλεψες. Από αυτή τη στιγμή δεν θέλω ούτε να σε ξέρω. Φεύγω. Έλα εδώ, κούκλα μου, που θα πας, αδέσποτο? Να μη σε ενδιαφέρει, ρε. Να σου πω κάτι. Σταμάτα αυτές τις αηδίες, γιατί το ξέρεις ότι σε αγαπώ και δεν πρόκειται να σε αφήσω ποτέ, έτσι. Ακουλάκι, δεν μ' αφήνεις εσύ. Εγώ σ' αφήνω. Μα νεράκι μου, θα σ' αφήσω μόνο όταν θέλω εγώ. Άκουσε το καλά. Παρά τα μέρε, καθήκη. Και επειδή μου έχεις γίνει πολύ στενός κορσές, πάω κατευθείαν στην αστυνομία. Γι' αυτό μακριά μου, Λάκη. Μακριά μου. Κοίτα να δεις, κύριε. Κοίτα να δεις που η μήνα μας προέκυψε ειδικών αρχών. Κοίτα, κύριε. Μπροστά μου από το μοσκρεμός και πίσω μου το ρέμα και εγώ στη μέση του καημού πνίγομαι από το ψέμα.
από το μος κρεμός και πίσω μου το ρέμα και εσύ μαγιώρα του χαμού με πνίγεις με στο ψέμα. Τζάμπα υγρό τα γίνουν. Τζάμπα. Πού πήγαν οι γλυτζέδες, χαθήκανε ρε παιδί. Χαθήκανε από εδώ μέσα. Αν σε πάω παρακάτω σε άλλο μαγαζί να δεις να πούμε στα φύλλα είναι. Στο Μητροπάνο πήγε τον καρζόν. Στα φύλλα μου λέει, στα φύλλα. Σπέκουλα, δεν κατάλαβα ο υπαινιγμός αυτός που πάει. Κατακούτελα, απάνω σου. Για στάσου ρε Σπέκουλα. Είναι δυνατόν να σκαλλιτέχνησα και εμένα με τρεις ώρες, λαρίκι. Να φταίω που δεν πατάει ο κόσμος εδώ μέσα. Βαγκό, κομμένα τα φύλλα. Καλλιτεχνικός, όπως καταλαβαίνεις, χτυπήσατε μπιέλα. Όταν η αίθουσα είναι άδεια, δεν χρειάζεται να δούμε τίποτε άλλο. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθείτε. Δηλαδή, πώς θα ενισχυθούμε? Να, δηλαδή θα κάνουμε ένα φρεσκάρισμα, να πούμε. Θα πάρω 2-3 κοριτσόπουλα, πόσο να είναι. Θα ξεσηκώνονται και οι πελάτες. Θα βλέπουνε και κάτι, κατάλαβες. Α, δηλαδή εμείς δεν είμαστε για να μας βλέπουμε, δεν κάνουμε κέφι. Λυπάμαι, αλλά είστε όλοι down. Και πού σε, θα πες και ψαλιδάκι όπως καταλαβαίνεις, ε. Α, όχι, δεν κατάλαβα, Σπέκουλα, γιατί θα πες ψαλίδι. Πώς θα πληρωθούν οι καινούργοι που θα έρθουν, ε, δεν το καταλαβαίνεις. Κάτσε καλά, σε παρακαλώ, τι, εγώ θα πληρώσω τους καινούργιους. Βέβαια. Ας τα φέρνατε, να μην αναγκαζόμουν να πάρω άλλους. Εγώ πάντως, αύριο βάζω αγγελία στις εφημερίδες και μαζεύω εδώ 30 μανούλια. Θα διαλέξω τις 2-3 καλύτερες και θα τις ανεβάσω απάνω και με μεροκάμα το ψίχουλο. Όποια νου δεν του αρέσει, παιδιά, δεν έχω καμία αντίρρηση. Να φύγει. Α, Σπεκουλά, μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια, γιατί μου πατάς το κάλο τώρα. Εμένα να δείτε που με πατάτε όταν έρχεσαι στο Πεζαχτά να πληρωθείτε. Πίτα με κάνετε, το καταλαβαίνεις, πίτα, ισοπαίδωση. Δεν πάει άλλο ρε, παραφορτώθηκε το μουλάρι, γονάτισε, το καταλαβαίνεις. Γονάτισε, δεν υπάρχει αντοχή πια, καταλαβαίνω. Άντε, αμόλα τώρα κι ανέβα πάνω να πούμε στο πάλκο, θα τραγουδήσεις άδειες καρέκλες να περακλωθούν και θα βλέπω τις καρέκλες να χορεύουνε. Αμόλα. Πολύ αργεί ο αδερφός ο Βάγκος Σασούλα και ανησυχώ. Ανησυχώ μην έρθει πάλι με άδεια χέρια. Ο Βάγκος ποτέ δεν λέει λόγια του αέρα. Αφού είπε ότι θα σου φέρει τα λεφτά, θα στα φέρει. Έχω όμως μια απορία. Πού τα βρήκε τα 2 εκατομμύρια τόσο γρήγορα, ε? Πού τα βρήκε? Σταμάτα να γκρινιά. Άντε, πήγε να ανοίξει την πόρτα. Ωραία, πήγε. Πάω. Γεια σου, Γκάμπρε. Καλώς ήρθατε. Πέρασε. Γεια σου, Σουλιά μου. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Ο Φιάννης, ένα καφέ, σε παρακαλώ. Τι, καφέ, Βαγγελάκη? Πικρό της παρηγοριάς ή γλυκό της χαράς? Γλυκό, Αντωνάκη, γλυκό. Εδώ σε έχουμε. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι μου έφερες τα 2 εκατομμύρια?
Τι δεν θα κάναμε να μην τα φέρναμε τον Άκη, ε? Αφού έδιωξε την αδερφή μας έγκυο η γυναίκα για 2 εκατομμύρια, να μην τα φέρναμε. Βαγγέλη, έχω μια απορία. Να την ακούσω, Αντώνη. Αφού σε λίστεψαν όπως μου είπες, πού τα βρήκες τα λεφτά και τα έφερες? Επιμένεις να μάθεις? Και βέβαια επιμένω. Εδώ το πράγμα βρωμάει, Βάγκο. Δεν βρωμάει το πράγμα, αγαπέ μου. Εσύ βρωμάς. Και απορώ πως κάθεται η αδελφή μου μαζί σου, έστω και έγκυος. Σε παρακαλώ, μίλα καλύτερα, έτσι. Μέσα στο σπίτι μου βρίσκεσαι. Σπίτι σου? Όχι σπίτι σου. Το σπίτι είναι πρίκα της Τασούλας. Της το δώσαμε πρίκα. Παναγία μου, σου δώσαμε και πρίκα, τρομάρα σου, να μην σε χάσουμε. Βαγγέλη μου, καφέ σου. Να σε καλά, κορίτσι μου. Και σας παρακαλώ, μην τσακωνόσαστε. Εσύ μόκο, έτσι, Τασούλα. Γιατί ο αδελφός σου έπαιξε κάποιο παιχνίδι με τα λεφτά μας και μας οργάνωσε παραμυθένια ληστεία. Τι παραμυθένια, βρε, ηλίθιε. Η ληστεία ήταν αληθινή και τα λεφτά που σου έφερα ήταν και βαλανέχειρο το σπίτι μου, βρε. Ευχαριστήθηκες τώρα, βρε. Κοίταξε, αδελφό. Όχι, μακριά, αδελφός, από πού και σπου, αδελφός. Αδέλφια σου είναι αυτά εδώ. Εμείς οι δύο αδέλφια πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Να δικιά σου, αγαπητέ μου. Βαγγέλη μου, ξέχασε να πιει το καφέ σου. Και αν δεν βάλει μυαλό ο άντρα σου, καφέ στο ίδιο τραπέζι μαζί του, εγώ δεν πίνω. Εντάξει, ρε Βαγγέλη, εντάξει, σου ζητάμε συγγνώμη. Αλλά αυτά τα λεφτά ήταν ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Αντωνάκη, τα λεφτά είναι αέρας. Έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει εδώ η καρδιά να μένει σταθερή. Άντε, γεια σας. Είδες τι έκανες τώρα? Φοβήθηκες μήπως σου φάει τα λεφτά σου? Σιγά τα 2 ψωροεκατομμύρια. Εδώ είναι. Όχι και ψωροεκατομμύρια, σε παρακαλώ πολύ. Για πήγαινε να τα βγάλεις. Για πήγαινε να τα βγάλεις να δεις. Ήταν η νύχτα κρύα σαν μπαγάκι και εσύ ποτό. Κι εγώ που σε πίνε να ζεσταθώ. Σε πίνε να ζεσταθώ. Ναι, ναι, ναι. Φτάνει, κοριτσάκι μου, φτάνει. Όταν μεγαλώσει λίγο ακόμη, να μας ξανάρθεις. Αμπράβο. Να περάσει η άλλη, παρακαλώ. Έχεις ξανατραγουδήσει πουθενά, κοπέλα μου? Ναι, σε ένα μπαρ στη Θεσσαλονίκη. Άντε. Άρχισε να τελειώνουμε. Πάμε, παιδιά, το πρώτο ραντεβού. Σε περιμένω απ' τις 2 στη γωνία. Με χτυπού καρδί και μεγάλη αγωνία. Είναι το πρώτο ραντεβού μου στο παρκάκι. Στριφογυρίζω και φάγχω στο παρκάκι.
Μπράβο. Μπράβο, πουλάκι μου. Έτσι και βρω άλλη μία σαν και σένα. Τελείωσε. Έδεσα. Μπράβο. Έλα κάτσε κοντά μου, παιδί μου. Έλα κάτσε κοντά μου. Κάθεσε. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Μπράβο σου. Πάρα πολύ ωραία, ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, ούτε λίγα, ούτε πολλά λόγια. Από απόψε πιάνεις δουλειά. Και μη μου πεις για μεροκάματο. Αυτό το κανονίζω εγώ. Τι έγινε, ρε Λάκη. Δες είχαμε ένα ραντεβού, ανακάθηκες. Δεν χάθηκα, φιλαράκο. Απλώς με παράτησε η γκόμενα και εξαφανίστηκε. Εγώ όμως σου έδωσα λεφτά. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση, εγώ θα στα δώσω τα λεφτά. Αλλά να περιμένεις λίγες μέρες. Όχι λίγες μέρες, σε δύο μέρες. Ή την κόμενα ή τα λεφτά, εντάξει. Κοίταξε όμως, μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, έτσι. Αν χρειαστεί, θα το κάνω κι αυτό. Σε δύο μέρες, έτσι. Μέχρι ότι μη μείνα τι μου έχεις κάνει, δηλαδή. Με έχεις εκθέσει ανεπανόρθωτα στη βιάτσα με τη συμπεριφορά σου. Αλλά θα σε βρω όμως εγώ, κλά μου, θα σε βρω. Το φεγγαράκι κοκκινό και το μικρό μου κλαίει, με τυλίξες τις φλόγες του τι έχει δε μου λέει. Το φεγγαράκι κοκκινό το φίλησα και κλαίει, τα σεντονάκια μου σκέψε, τον πόνο του δε λέει. Το φεγγάρι στάζει πόδο και ο πόδος στο καημό, άσε με να πιω τον πόνο απ' τα χείλη σου τα δυο. Άσε με να πιω τον πόνο απ' τα χείλη σου τα δυο. Το φεγγαράκι κοκκινό κατέβηκε και λέει πως της αγάπης ο καημός είναι φωτιά που καίει. Το φεγγαράκι κοκκινό, Θεέ μου γιατί μου κλαίει, τα δυο του χείλη σαν φωτιές όπου φυλάνε καίει. Στάζει πόδο και ο πόδος στον καημό, άσε με να πιω τον πόνο απ' τα χείλη σου τα δυο. Άσε με να πιω τον πόνο απ' τα χείλη σου τα δυο. Καλά, Σπέκουλα. Σήμερα σκίζουμε. Δεν το πιάσα. Τι, σκίζουμε. Δεν κατάλαβα. Σκίζουμε. Όχι, σκίζουμε. Τι. Σκίζουν. Δεν έχεις μερίδιο, μην καμαρώνεις. Ας είναι καλά τα μανούλια. Αυτοί τους κοβαλήσανε, βλέπεις. Αυτές. Ναι. Αυτές δεν τις ξέρει ούτε η μάνα τους. Η μάνα τους μπορεί να μην τις ξέρει, αλλά αυτοί που ήρθανε τις ξέρουν. Για μπάνιζε να δεις, για μπάνιζε να δεις. Στενό μπαράκι κι εγώ δουλεύω μοδιστράκι στην Πατησίων Βαγγελάκι. Τα αφεντικό με ένα σκυλάκι στο ντίστεν και το γεροντάκι.
μου κάνει βαγγελάκι κι εσύ τα πίνεις στο μπαράκι. Βαγγέλη, βαγγελάρα, βαγγελάκι, με έχει σαλτάρει το δικό σου το στυλάκι. Όπως το πας θα γίνει καυγαδάκι κι απ' την αγάπη δε θα μείνει λιθαράκι. Στενό μπαράκι και στην καρδιά μου το σαράκι με έχει φρικάρει βαγγελάκι. Τ' αφεντικό στέλνει φυλάκι, πόσο θα αντέξω βαγγελάκι. Μπορεί να είναι γεροντάκι, μα κουβαρντάς με παραδάκι. Βαγγέλη, βαγγελάρα, όπως το πας θα γίνει καυγαδάκι κι απ' την αγάπη δε θα μείνει λιθαράκι. Αυτή θα μας το τυγκάρει το μαγαζί. Μην είμαστε υπερβολικοί, σπέκουλα, μην είμαστε υπερβολικοί. Άλλοι το τυγκάρουνε το μαγαζί, άστο. Άλλοι. Δεν λέω, αλλά αυτή θα μας κουβαλήσει και το πουλιού το γάλα. Ναι, δεν λέω, αλλά... Εντάξει, ρε Σπέγουλα, ναι. Κάπου την ξέρω αυτήν και δεν μπορώ να θυμηθώ πού, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πάω γιατί βγαίνω και θα τα πούμε μετά, ε. Α, μπράβο. Συγχαρητήρια, έχετε πολύ ωραία πολύ. Ευχαριστώ. Είστε πελάτης? Όχι, συνάδελφος. Είμαι τραγουδάρα εδώ και σε λίγο βγαίνω κι εγώ. Ξέρετε, επειδή είμαι λίγο ταραγμένη, μήπως θα μπορούσατε να με αφήσετε να αλλάξω. Ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνω τώρα, θα τραγουδάτε και πρώτη φορά, θα έχετε τρακ. Ναι, πολύ τρακ. Πάρα πολύ τρακ. Συγγνώμη. Εμείς οι δύο έχουμε συναντηθεί ποτέ? Δεν νομίζω. Ξέρετε, μόλις τώρα έχω έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μόνο μια εβδομάδα. Ναι, μου το είπε ο Σπέκουλας. Εγώ είχα την εντύπωση... Λάθος εντύπωση. Ναι, βέβαια. Μήπως θα μπορούσατε να με αφήσετε να αλλάξω? Ναι, βέβαια. Και εγώ νομίζω... Τι νομίζατε? Μόλις σας είδα... Τέλος πάντων, θα τα ξαναπούμε εμείς. Όχι, Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Μόνο αυτόν δεν περίμενα να δω. Κι αν με γνωρίσει τώρα, τι κάνω? Είδες τι μικρός που είναι ο κόσμος, κούκλα μου? Αν περιμένεις εμένα, άδικο σκόπος. Πάρε δρόμο και φύγε. Κοριτσάκι μου, μου κάνεις εμένα τη δύσκολη γιατί δεν το έχω πολύ. Ανεβαίνω πάνω στο μαγαζί και με δυο κουβεντούλες με τα αφεντικό χέρι στην αγόρι στο χέρι. Κοιτάκι, τη φοβέρα του τη μασά όπια. Γι' αυτό το καλό που σου θέλω παράτα με. Κοριτσάκι μου, σου είπα, δεν κατάλαβες. Είμαι σαν διέξοδο, θέλω λεφτά. Αν δεν μου τα δώσει, θα μάθουν όλοι ότι προσέλαβαν μια κλέφτρα για τραγουδίστρια, εντάξει. Ώστε θα φτάσει μέχρι εκεί. Ναι, ναι, γιατί είμαι σαν διέξοδο. Λοιπόν, με το καλό. Δώσε μου τα λεφτά ή αλλιώς θα έχουμε τα ραβέρια. Δεν έχω δραχμή. Σήμερα έπιασα δουλειά. Αν κάνεις λίγη υπομονή, κάτι μπορεί να γίνει. Τι υπομονή, κούκλα μου, είσαι καλά? Οι άνθρωποι θέλουν τα λεφτά τους ή να είσαι συντροφιά τους. Λοιπόν, αφού δεν έχεις λεφτά, έλα να πάρεις ένα καφέ μαζί τους και να τελειώνουμε. Παράτα με, ρε καθήκη, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και τις αγριάδες όλου έχεις εμένα, καταλαβες. Μη μ' αγγίζεις, άσε με ήσυχη. Στο πατσάρα, κούκλα μου, το μουτράκι σου. Ψστ, Ελευθερία, άσε τα καμπολίγια με το κορίτσι τέλος. Έλα. Έλα, πάρε δρόμο. Εσύ ποιος είσαι? Αλβανός τουρίστας, σου λέει τίποτα αυτό ή θες να το κάνω για να? Εγώ με την κοπέλα έχω προηγούμενα, ρε φίλε, εσύ τι θέλεις? Εγώ τι θέλω? Ναι. Μήκα στη μέση να λύσω τα προηγούμενα, λοιπόν, έλα. Πάρε δρόμο να μην σε πέταξω εγώ. Άντε. Έτσι, ναι. Καλά.
Δεν θα σε ξεχάσω όμως. Ας το θυμίσω εγώ, όποτε θέλεις. Είσαι καλά? Μια χαρά. Λες πάμε για ένα καφέ? Τέτοια ώρα καφές δεν κατεβαίνει. Θα βρούμε κάτι να κατεβαίνει. Καλύτερα να πάω για ύπνο, είναι αργά. Κοίταξε, δεν έχω σκοπό να σε αφήσω να φύγεις έξω μόνη σου, γιατί μπορεί πιο κάτω να είναι αυτός και να μπλέξεις. Λοιπόν, πάμε στο αυτοκίνητο και σου υπόσχομαι να περάσουμε καλά. Τελικά μου βάλεις κάτι στο μυαλό σου, δεν κάνεις πίσω, ε? Η αλήθεια είναι ότι επιμένω πολύ. Όχι πάντα, βέβαια. Αυτό που κάνω μακάρι να μου βγει σε καλό. Θα σου βγει σίγουρα. Έλα, πάμε. Τι εννοείς αυτά γνωστά? Δεν πιστεύω να ξοδευτείς απόψε. Σε παρακ... Έφτασα. Καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον. Με βοηθάτε? Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η πείνα μας είναι τέτοια που δεν μπορούμε να μην σε βοηθήσουμε. Συγγνώμη. Παρά λίγο λάθος. Ξέρετε, είναι τιμή μας που σας έχουμε στο μαγαζί μας. Α, είστε εξυπηρετικοί, γρήγοροι. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Καλή σας όρεξη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να με λυπάσαι, φάε. Και να σου πω για κάτι. Όποιος λέει όχι στον έρωτα και στο φαΐ, αυτός είναι ο γαμμένος. Είσαι ωραίος τύπος. Αλίμον αν δεν ήμουν πιο ωραίος από αυτόν που σε τραβολόγα ή έξω από το μαγαζί. Το βλέπεις, κόκκινο είναι. Το αίμα μου πίνει. Να σου πω. Τι λες εσύ? Είμαι. Δυσκολεύεσαι να απαντήσεις, ε? Να πάρει και να σηκώσει. Γιατί να έρθουν έτσι τα πράγματα? Τα πράγματα καλύτερα από ό,τι ήρθαν δεν θα μπορούσαν να έρθουν. Γιατί το λες αυτό? Τέλος πάντων, ξέχασε αυτό που είπα. Εγώ θα το ξεχάσω. Εσύ όμως θα μπορέσεις να ξεχάσεις τον τύπο? Αυτόν σίγουρα δεν θέλω να τον θυμάμαι. Τότε κάναμε μια καλή αρχή. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το σταυρό το φοράς πολύ γερό? Ναι, γιατί? Περίεργο, αλλά στο παρελθόν μια γυναίκα με ένα τέτοιο ακριβώς σταυρό με λίστευσε. Σοβαρά? Σοβαρότατα. Και δεν μπορεί να φανταστείς τι μπελάδες με έβαλε με το γαμπρό μου. Καταλαβαίνω. Όχι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Να καταλάβεις, έχασα ό,τι είχα και δεν είχα. Μέχρι και το σπίτι μου το έβαλα ενέχειρο. Μου κόπηκε η όρεξη ξαφνικά. Τι λες, πάμε να φύγουμε? Φαίνεται δεν σε ευχαριστεί πολύ η παρέα μου. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά ξαφνικά νιώθω πολύ κουρασμένη. Ξέρεις, όλο το άγχος και το τρακ της απόψινής μου εμφάνισης μου βγήκε τώρα. Καταλαβαίνω. Έχεις την καλοσύνη του λογαριασμού, σε παρακαλώ. Πάντως, αυτό το απόψινό δεν το μετράω. Τι θα έλεγες, έτσι, για αύριο το βράδυ μετά τη δουλειά? Γιατί θέλεις να ξανασυναντηθούμε? Τι γιατί? Γιατί μ' αρέσεις. Ξέχνα το. Τώρα που γνωριστήκαμε καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Έτσι θα είμαστε πιο καλοί συνεργάτες. Κατάλαβα. Ο τύπος έχει ριζώσει για καλά μες την καρδούλα σου. Σε παρακαλώ, ας σταματήσουμε αυτή την κουβέντα. Δεν μ' αρέσει. Ναι, είναι 2.850. 2.850. Μάλιστα. Με τρία μπορώ να φύγω, ε. Ευχαριστώ, είστε πολύ καλός. Και εσείς είστε πολύ καλός. Ευχαριστώ, καληνύχτα σας. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κοίταξε, δεν άκουσα τίποτα από τα δε θέλω σου, ε.
Θα επιμείνω μέχρι να πεις το ναι. Έλα να πάμε σπίτι. Ξέρεις, τι? Δεν μένω σε σπίτι. Μένω σε ξενοδοχείο. Ωραία, θα σου βρω εγώ αύριο σου. Μα δεν είναι. Δεν υπάρχει. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έπιασες δουλειά, ωραία φωνή έχεις. Δεν μπορεί να μένεις στο ξενοδοχείο. Σε σπίτι θα μείνεις. Προχώρα και εγώ αύριο θα σου βρω σπίτι. Έλα. Γιατί δεν ήθελες να βρεθούμε στο ξενοδοχείο σου? Γιατί όσο λιγότεροι σε ξέρουν γύρω μου, τόσο το καλύτερο. Έτσι, ε. Κατάλαβε το, Λάκη. Θέλω να αλλάξω ζωή, να ξεφύγω από τα παλιά. Κούκλα μου, εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε η παλιά σου ζωή, ούτε η καινούργια. Το μόνο πρόβλημα που έχω εγώ είναι οικονομικά διέξοδα. Θα με βοηθήσεις? Και τελικά για τον άλλον, τον τύπο, το χθεσινό, τον υπότη σου. Έχω πολλά ράματα για τη γούνα του. Μακριά από αυτόν, γιατί θα μπλέξει άσχημα. Άστο ρε, παιδί μου, μακριά, τι μακριά τώρα. Το τι θα κάνω εγώ είναι δική μου ιστορία. Εσύ τι θα κάνεις? Θα μου δώσεις τα χρήματα ή θα αρχίσω να διαδίδω πια είσαι? Αν μου υποσχεθείς ότι θα σταθείς μακριά μου, κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι. Εντάξει, πες μου τότε το κάτι πότε θα γίνει. Όταν πληρωθώ. Το πληρωθείς? Δεν κατάλαβες καλά, μανάρι μου. Σου είπα ότι έχω οικονομικά διέξοδα και θέλω να με βοηθήσεις. Πόσα θέλεις? 200 χιλιάρικα. Αποκλείεται να βρω τόσα λεφτά. Αποκλείεται, τότε θα κάνεις το άλλο. Αυτό ξέχνα το. Και επειδή μου γίνες πολύ στενός Σκορσέζης, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Να σου πω. Θα το κάνω, κούκλα μου. Θα το κάνω και θα τρέξει ξοπίσω μου σαν σκυλάκι. Σαν σκυλάκι! Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η δυσμής μου είναι. Α, δεν είναι εδώ. Έχει φύγει. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έλα, γεια σου. Έψαχνα να σε βρω και ετοιμαζόμουν να φύγω. Δεν ήξερα ότι θα έρθεις. Με συγχωρείς, η αλήθεια είναι ότι δεν σε ειδοποίησα, αλλά έψαξα και σου βρήκα ένα σπιτάκι πάρα πολύ συμπαθητικό. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν σου ζήτησα κάτι τέτοιο. Και σε παρακαλώ πολύ να μην μπερδεύεσαι τη ζωή μου. Παράτα με, ήσυχη. Όχι, δεν σε παρατάω. Μ' αρέσεις, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μ' αρέσεις. Παράτα με, λοιπόν. Εντάξει, μην. Με συγχωρείς, ε. Με συγχωρείς. Για χαρά. Μ' αρέσεις, Βαγγέλη. Μ' αρέσεις πολύ. Ανάθεμα την τύχη, πώς έμπλεξα έτσι. Αν ήξερες ότι εγώ ήμουν αυτή που σε λίστεψα, αν εσύ βρισκόσουν στη θέση μου, τι θα έκανες? Πώς μπλέξαν έτσι τα πράγματα, πώς? Μου λες που είναι το αφεντικό σου. Νάτος, εκεί κάτω είμαι. Ο κύριος. Ναι. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Λάκη Σκοντογιώργης, κυρία. Θέλω να σας απασχολήσω για κάτι σοβαρό που συμβαίνει στο μαγάζι σας. Σοβαρό, τι σοβαρό δηλαδή? Πρόκειται για μια καινούργια τραγουδίστρια που προσλάβατε τη Μίνα. Α, μάλιστα. Τι συμβαίνει? Είναι σε σημασμένη. Τι είναι? Σε σημασμένη. Και τι με νοιάζει εμένα? Σκυλάδικο έχω, δεν έχω κατηγητικό. Εντάξει. Αν όμως έρθει καμιά στιγμή και σου το γδίσει στο μαγαζί, τότε θα με θυμηθείς. Και εσύ, για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιος είσαι? Κύριε, είναι αδερφή μου και θέλω να προλάβω μερικές καταστάσεις, καταλαβες. Η Μίνα είναι κλεπτομανής. Κλεπτομανής, ε. Σώμα. Και δεν της φαίνεται, ρε παιδάκι. Μια χαρά κορίτσι είναι. Σπα. Καλώς το Βαγγελάκι. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Βαγγελάκη, να σε γνωρίσω. Από εδώ ο αδερφός της Μίνας. Σοβαρά? Ναι. Τον ήξερες? Πού να το ξέρω. Εσύ, γιατί δεν μου είπες ότι η Μίνα είναι κλεπτομανής? Τι είναι? Κλεπτομανής η Μίνα? Ε. Πού να το ξέρω εγώ. Όπως δεν ξέρω ότι έχει και αδελφό. Ξέρεις, με τον κύριο γνωριστήκαμε κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες. Μου επιτέθηκες άδικα, φίλε, ε. Προσπαθούσα να την πείσω να γυρίσει στο σπίτι και εσύ μου επιτέθηκες άδικα. Μα με συγχωρείς, ρε φίλε, πού να το ξέρω εγώ. Εγώ είδα έναν άντρα τραυμολογάει μια συνάδελφο και πάω να τη βοηθήσω. Για σταθείτε, ρε παιδιά, για σταθείτε. Γίνονται τέτοια πράγματα στο μαγαζί μου και εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι, ρε. Φεύγω τώρα και μην πείτε ότι δεν σας ενημέρωσα, έτσι. Άντε, γεια σας. Όχι, γεια σας, αγόρι μου, όχι, γεια σας. Έλα εδώ. Κάτσε κάτω, κάτσε. Έλα, έλα. Κάτσε, γιατί οι κατηγορίες που ξεστόμησες είναι πολύ βαριές για τη Μίνα. Άσε που με αυτά που μου είπες, έχω κάτι σημάδια και μου φέρνεις κάτι σκηνές στο νου
Σημάδια στο νου. Τι θέλεις να πεις δηλαδή? Ότι πήγαν να σε ληστέψουν εδώ μέσα στο μαγαζί? Όχι εδώ. Αλλού με ληστέψαν και μου τα πήραν χοντρά. 5 εκατομμύρια μου πήρανε. 5 εκατομμύρια. Ναι, 5 εκατομμύρια και η λησταρχίνα ήταν γυναίκα. Και είχε και το σταυρό που φοράει η αδελφή σου. Μωρέ, τι λες, μωρέ. Σπεκουλά. Αυτό που σου είπα. Ευτυχώς σας προειδοποίησα, έτσι. Άντε, γεια σας. Αγοράκι. Γεια σας. Θα περιμένεις να έρθει μήνα, να βρούμε την άκρη. Και μετά. Να κάτσε. Ήρεμη, αγόρι μου. Έλα. Ρε παιδιά, δεν πρέπει να έρθει να με δει εδώ πέρα η αδερφή μου. Και τι έγινε, μου. Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Κάτσε να έρθει μήνα. Σπεκουλά. Πάρ το 100. Όχι το 100, ρε παιδιά. Να χαρείτε, όχι το 100, ρε. Μωρέ, τι λες, μωρέ. Θα το καλέσω και αμέσως μάλιστα θα το καλέσω. Ακού. Γιατί ρε μάκα φοβάσεις μην καλέσουμε το 100, τι έγινε? Τίποτα μωρό, τι να φοβηθώ τώρα. Άρα καλώς το καλούμε, σπεκουλά. Κάλε το 100. Αυτό κάνω ρε Βάγκο, καλό το 100. Άσε με να φύγω. Όχι αγοράκι μου, δεν θα φύγεις από εδώ μέσα αν δεν έρθει η μήνα. Την πήρες καμπάρι? Τι συμβαίνει Λάκη, τι θέλεις εδώ? Ο αδελφός σου από εδώ ήρθε να μας πει ότι είσαι κλεπτομανής. Δεν είναι αδελφός μου. Το ξέρω, όπως φαντάζομαι και πολλά άλλα, Μίνα. Να σε πάρει ο διάολος, μια φορά στη ζωή μου έκανα κάτι καλό και εσύ μου το χάλασες. Τα ακούς, μου το χάλασες. Μίνα! Μίνα! Σπεκουλά, κράτσε αυτό το μπαγάσε, να μην φύγει από εδώ μέσα. Λοιπόν, τόσα χρόνια μέσα στη νύχτα και μέσα στο κουρμπέτι, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Πού να πάω, έτσι όπως είμαι, εμένα με καταπιήγει. Τελικά, εσύ μου τον πήρες, ε? Και δεν φτάνει που πήρες τα λεφτά. Πήρες και την καρδιά, ε? Ύστερα από όλα αυτά που έγιναν, μένεις να μου λες τέτοια λόγια. Χωρίς μου, τα λεφτά είναι για να αλλάζουν χέρια. Σημασία έχει η καρδιά να είναι σταθερή. Δηλαδή δεν θα με καταγγείλει στην αστυνομία? Δεν μπορώ να το κάνω. Και εκείνο που με στεναχωρεί περισσότερο, ξέρεις ποιο, θα την γλιτώσει και ο τύπος που είναι πάνω. Σ' αγαπώ, Βαγγέλη. Είσαι τόσο καλός. Ποτέ κανείς δεν μου φέρθηκε έτσι. Εγώ σ' αγαπώ. Η κυρία στη φύλαξα στην ανδρική μου τιμή, δηλαδή, σας λέω. Πρόκειται περί παρεξηγήσεως. Εγώ δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό θα το δούμε. Τι συμβαίνει, κύριε? Μα την Παναγία, δηλαδή, και στην ψυχή της μανούλας μου είναι πρώτη φορά που δεν ξέρω τίποτα. Κυρία στη φύλαξα, σας κάλεσε εδώ γιατί ο νεαρούλης από εκεί ενοχλεί τη Δεσποινίδα. Μόνο αυτό είναι, ρε. Καλά. Και τα 5 εκατομμύρια. Σπέκουλα, δεν έχασα ποτέ 5 εκατομμύρια, αλλά. Αν ξαναβρεθεί ο νεαρός μπροστά μου, έχω να θυμηθώ πολλά, πάρα πολλά. Πάμε. Και αν ξαναενοχλείς το κορίτσι, θα έχεις κακά ξεμπερδέματα. Κύριε αστυφύλακα, σας υπόσχομαι ότι δεν θα την ξαναενοχλήσω ποτέ μου, δηλαδή, ποτέ. Προχώρα. Προχώρα. Βρε τον απατεώνα. Τι είπα κι εγώ, είναι δυνατόν ένα τέτοιο κορίτσι να είναι ποτέ κλεπτομανής? Δεν μπορεί. Σίγουρα δεν μπορεί. Φετικό, απόψε θα βγω με τη Μίνα να τραγουδήσω και θα κάνουμε μεγάλο σουξέ. Το βλέπω. Παιδιά, αν χρειαστείτε κουμπάρο, εύκαιρος. Και θα ξυλωθώ. Άμα ξυλωθεί, σίγουρα θα χρειαστούμε. Προς το παρόν, μανάρι μου, δεν πάμε για τρέλες στις Αιγέλες. We'll be right back.
Αγάπη μου αγόρασε τις βέρες, για διακοπές δεν κάνουνε οι σέρες. Το νεφος της Αθήνας τρώει τις μέρες, σαν μάγνουμ μας γαζώνει με τις σφαίρες. Μανάρι μου μη σκέπτεσαι τις μέρες, τις διακοπές τις κάνουνε οι τρελές. Σε ήχεις νιώσε μες στις Αιγέλες, θα σε φιλώ σαν δέκα Εμμανουέλες. Μας μάγεψαν οι τρελές στις Αιγέλες, για έρωτα χτυπάμε στο εξής καρτέλες. Οι ώρες δεν ματιάζουν ούτε οι μέρες, τι βρίσκουμε εμείς κάτω από τις ομπρέλες. Μας μάγεψαν οι τρέλες στις Αιγέλες, για έρωτα χτυπάμε στο εξής καρτέλες. Οι ώρες δεν ματιάζουν ούτε οι μέρες, τι βρίσκουμε εμείς κάτω από τις ομπρέλες. Αγάπη μου αγόρασε τις βέρες, για διακοπές δεν κάνουνε οι σέρες. Το νεφος της Αθήνας τρώει τις μέρες, σαν μάγνουμ μας γαζώνει με τις σφαίρες. Μανάρι μου μη σκέπτεσαι τις μέρες, τις διακοπές τις κάνουνε οι τρελές. Σε ήχεις νιώσε μες στις Αιγέλες, θα σε φιλώ σαν δέκα Εμμανουέλες. Μας μάγεψαν οι τρέλες στις Αιγέλες, για έρωτα χτυπάμε στο εξής καρτέλες. Οι ώρες δεν μας νοιάζουν ούτε οι μέρες, τι βρίσκουμε εμείς κάτω από τις ομπρέλες. Μας μάγεψαν οι τρέλες στις Αιγέλες, για έρωτα χτυπάμε στο εξής καρτέλες. Οι ώρες δεν μας νοιάζουν ούτε οι μέρες, τι βρίσκουμε εμείς κάτω από τις ομπρέλες.